Κύριε Χιλιώτη, συγχαρητήρια για τη συνεργασία, την ανανέωση της συνεργασίας με την Ιθρέα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ένα σημαντικό γρανάζι στην κουρδισμένη μηχανή του κύριου Κουλή. Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τη συνεργασία σε όλα αυτά τα χρόνια με τον Σύλλογο, καθώς και για τους στόχους της ομάδας φετινής και τη φετινή χρονιά. Κοιτάξτε να δείτε, η συνεργασία με όλα αυτά τα χρόνια ήταν άψογη από όλες τις πλευρές και γι' αυτό παρεμένω και αγαπάω και σέβομαι και εκτιμώ τους ανθρώπους που με αγάπησαν και με στηρίξανε. Και ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Χουλής. Εντάξει, μου είπε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κουβέντα του, που μου λέει όλοι θα φύγουν από εδώ, ο τελευταίος που θα φύγει θα είσαι εσύ. Ο τελευταίος που θα φύγει θα εγώ, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ αυτά. Ο στόχος, όσον αφορά τώρα το στόχο. Ο στόχος, εμείς είμαστε γεννημένοι νικητές. Εγώ δεν έχω μάθει να είμαι ιτοπαθής στη ζωή μου και έχω μάθει να είμαι γεννημένος νικητής και πάμε για ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ότι θα είμαστε στις πρώτες, από τη μέση και πάνω. Πιστεύω ότι θα είμαστε από τη μέση και πάνω. Ο κύριος Σολωμός, περνώντας τώρα, αναφώνησε εσύ κολόνα της ομάδας. Ο κύριος Σολωμός είναι αναγνωρισμένος παίχτης, δεν χρειάζονται συστάσεις, όπως και ο κύριος Μπάρδας, όπως και ο κύριος Καλιανιώτης, όπως και ο κύριος... ποιος άλλος ήτανε? Σολωμός, ο κύριος Σολωμός, ο κύριος Προδρόμου, ο κύριος Τάσος και κάποιο άλλο παιδί ήταν. Και ο κύριος Μπάρδας. Δεν χρειάζονται συστάσεις τα παιδιά. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι και ήταν τιμή της Ερυθρέας που τα έχει και φέτος στην ομάδα της. Στο ρόστερ της. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χιλιώτη. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την ανανέωση εργασίας. Καλή δύναμη και καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.